Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στα κόκκινα γυαλιά. Σας έχω πρώτα απ' όλα μια είδηση breaking από έγκυρες πληροφορίες. Μένει ο Γερμανός για άλλα 5 χρόνια. Περισσότερα σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό μήνα είπαμε. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ναι. Ξέρω ότι για πολλοί κόσμο που είναι προσωπολάτρης θα ήταν ιδανικό να μείνει Γερμανός. Επίσης, να πω την αμαρτία μου, μπορεί να το έχω χώσει άπειρες φορές. Αλλά το μεταβατικό στάδιο, όπως Κλοπ στον επόμενο, δεν είναι κάτι που με κάνει να νιώθω πολύ άνετα. Είχα συνηθίσει με τα καλά του και τα στραβά του, να τον έχω εκεί, να τον βλέπω. Και πτά, το έχω ξαναπεί. Ρε φίλε, πού πας? Και ποιον θα βρίζω εγώ τώρα, ποιον θα χώνω να πει, ποιον θα τσακώνομαι να πούμε κάθε Σαββατοκύριακο για αυτά που δεν κάνεις ή που κάνεις λανθασμένα. Anyway. Θέλω μόνο να πω ένα σχόλιο γύρω από τις εκπομπές. Αν κάποιος δεν θέλει να τις βλέπει ή τον ενοχλούν αυτά που λέω, δεν είναι υποχρεωμένος να τις βλέπει. Το να κάνει, να ασκεί κριτική είναι σεβαστό και αποδεκτό φυσικά. Από τη στιγμή που εκτίθομαι στο γυαλί, προφανώς και ο καθένας μπορεί να διαφωνεί και να καταθέσει με ευγένεια, με ηθική, την άποψή του. Εγώ είμαι ανοιχτός σε όλες τις συζητήσεις. Με ειρωνία και απόρριψη, λυπάμαι, δεν μπορώ να πω στη διαδικασία. Το λέω για όσους τυχόν έχουν την πρόθεση, επειδή είχαν κάποιοι στο παρελθόν τέτοια πρόθεση, θα σβήνω τα σχόλιά τους, διότι δεν χωράνε στην παρέα μας άνθρωποι οι οποίοι στερούνται ηθικής, στερούνται παιδείας, στερούνται αρχών. Και θα τραβάμε το καζανάκι, όπως κάνουμε και στην φυσική μας λειτουργία, όταν τραβάμε για να φύγουν οι ακαταρσίες στην τουαλέτα. Εντάξει, αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στο παιχνίδι χτες με τους Λάρους, το οποίο το ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, το είχε πει και ο Γερμανός. Και αποδείχθηκε δύσκολο πέραν της ικανότητας και της πολύ καλής δουλειάς, της ικανότητας της ομάδας και της πολύ καλής δουλειάς που έχει κάνει ο Ντεζέρμπι. Αποδείχθηκε και όλα σε δύσκολο παιχνίδι, γιατί κάναμε εμείς τη ζωή μας δύσκολη. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι από την τριάδα Bradley, McAllister, Diaz. Ένα παιχνίδι που ο Νούνιες χάθηκε αρκετές φορές, αλλά και όσοι ήταν σε θέση βολής δεν αξιοποιήθηκε από τον Σαλάχ, ο οποίος έκανε πραγματικά ρεκόρ σούτ εναντίον αντίπαλης ομάδας από το 2003-2004 που καλούνται στατιστικά, αν δεν κάνω λάθος. Συμπλήρωσε 12 σούτ προς την αντίπαλη ομάδα, όχι προς την εστία, on target. Κάτι το οποίο είχε να το κάνει, τελευταία φορά το έκανε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς στο παιχνίδι με την Μπέντλεϊ το 15-16, συγγνώμη. Ο Σαλάχ, ο οποίος δεν ήταν καλός, δεν ήταν αποτελεσματικός, πλην όμως αξιοποίησε άριστα στο 2-1 την assist του McAllister και γι' αυτό τον κράτησε και μέσα ο Γερμανός, όπως επίσης έδωσε την τέλεια assist στον Diaz που σημείωσε το 3-1, το οποίο είμαστε στο πολύ όριο αν είναι goal ή offside. Έχω την αίσθηση πριν τραβήξει τα μέσα ο Παυλάκης ο Τιέρνη, ο γνωστός προβληματικός τύπος στο VAR, ότι μπορεί και να ήταν στο χιλιοστό πίσω, αλλά εμφανίστηκε στο χιλιοστό μπροστά. Τέλος καλό, όλα καλά λέμε μεν, αλλά για άλλη μια φορά η διαιτησία αποδείχθηκε προβληματική, με τον Κουτ να έχει θέματα στον έλεγχο διαχείρισης των καρτών. Μας γέμισε κάρτες, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιες που ήταν πολύ εύκολες. Δηλαδή εμείς δεχτήκαμε 4-5 κάρτες εναντίον 3 των Γλάρων, των οποίων στο πρώτο ημίχρονο ήταν 2-1 για τους Γλάρους, ναι. Και στο δεύτερο κυτρίνησε ο τόπος σε εμάς. Ο Κουτ αρνήθηκε σε δύο περιπτώσεις, δύο φάσεις οι οποίες μύριζαν πέναλτι, μία στον Σαλάχ, μία στον Νούνιες. Σε αντίστοιχο τραύμα που κάνανε στον Νούνιες, νομίζω, ή στον Σαλάχ, ο Έντο πήρε πολύ εύκολα την κίτρινη κάρτα, που ήταν κίτρινη κάρτα, αλλά εφόσον λες
εδώ υπάρχει παράβαση κίτρινη στον άλλο που γίνεται μέσα στην περιοχή, διαχειρίστο το ίδιο και δώσε και την παράβαση που λέγεται πέναλτι. Ο Κουτ βέβαια, τα έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές, έχω βγάλει φωτογραφίες από το προφίλ του στο Facebook όταν ήταν σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με την Everton στο Goodison, όπου ο Pickford παραλίγο να σταματήσει την καριέρα του Van Dijk, ήταν στο VAR. Από τότε φυσικά κατέβασα τις φωτογραφίες στο προφίλ του από το γήπεδο της Manchester United Old Trafford, γιατί θέλει να κάνει καριέρα ως διαιτητής. Και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο θα τον εμπόδιζε, μιας και θα υπήρχε γενική καταχραυγή. Αυτός πιστεύει ότι εμείς ξεχάσαμε, αλλά εμείς δεν ξεχνάμε το παρελθόν του. Λοιπόν, οι Reds επιδόθηκαν σε μια λίγο επιπόλη διαχείριση στο πρώτο λεπτό, στο πρώτο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, μέχρι το 20 περίπου, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα στα 87 δευτερόλεπτα οι Γλάρι να προηγηθούν και έγινε σωρία και ατυχών φάσεων αλλά και κακών επιλογών από τους αμυντικούς με τελευταία επιλογή του Van Dijk και βρέθηκε εκεί ο Welbeck, ο οποίος με ένα σουτ ξερό άφησε τον Kelleher άγαλμα. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το Sky Sports εστίασε πάνω στον Gomez, ο οποίος δεν μετέχε καν στη φάση. Ήταν στο αριστερό πίσω τον Van Dijk, δεν είχε καμία συμμετοχή στη φάση, δεν το κατάλαβα. Πραγματικά, επειδή είδα σε επανάληψη, προσπάθησα να βρω τον Gomez να επεμβαίνει. Ενδιαφέροντας, μπορώ να κάνω και λάθος. Για άλλη φορά, στραβός είμαι. Από εκεί και πέρα, είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορούσαμε να είχαμε αλλάξει το σκορ, να το είχαμε γυρίσει και να έχει τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι 3-1 στο ημίχρονο και να έχει τελειώσει και κάθε συζήτηση περί αμφισβητούμενων φάσεων, περί του ενός, περί του άλλου. Η φάση του 2 του 1-1 ήταν, νομίζω, η φάση που εξηλαιώθηκε κατά κάποιο τρόπο ο Σαλάχ. Τον βοήθησε και λίγο η τύχη στην κεφαλιά που έκανε προς το μέρος της επίθεσης, προς το τέρμα της Brighton, όπου εκεί δεν θυμάμαι ποιος πήγε να κλωτσίσει και στραβοκλώτσε, πρέπει να ήταν ο Χέκε, μπορεί. Και στην ουσία την έστωσε στον εξαιρετικό Diaz, ο οποίος έπαιξε, ξεκίνησε αριστερά, βρέθηκε να παίζει και δεξιά, έπαιζε σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου και βοήθησε πάρα πολύ και τον Gomez στο παιχνίδι και τον Szoboszlai, ο οποίος σε ένα μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου ήταν άφαντος, αλλά στο τελευταίο τέταρτο και στο υπόλοιπο παιχνίδι μέχρι που βγήκε αλλαγή ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Που βγήκε. Στο τέλος της καθυστερήσεις. Να πω επίσης για τον Κουάνσα που δυσκολεύτηκε, όπως και ο Μπράντλεϊ στην αρχή του παιχνιδιού. Ο Μπράντλεϊ δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί στον Αλντίνγκα, νομίζω, πώς τον λένε αυτόν, Αλντίνγκρα, ο οποίος τον έπαιξε πολύ καλά στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο, μέχρι που τον έμαθε ο μικρός και φυσικά μετά τον έκοβε για πλάκα. Πραγματικά ο μικρός εξελίσσεται σε ένα τρομερό δεξιμπακ, όπου δεν ξέρω αν, όταν επιστρέψει δηλαδή ο Τρέντ, αν αξίζει να μείνει στον πάγκο και να μπει ο Τρέντ ως δεξιμπακ, ή θα πρέπει να τον βάλει τον Τρέντ πλέον στα χαφ, θα το πάρει απόφαση ο Γερμανός στα τελευταία του παιχνίδια να ακούσει τη συμβουλή του Πεπ Λίντερς. Ο Βέρτζελ, πέρα από εκείνη τη στραβοκλωτσιά στο πρώτο γκολ, δεν νομίζω ότι είχε άλλο θέμα. Γενικά όμως σπαταλήσαμε πάρα πάρα πολλές ευκαιρίες, δηλαδή έδειξε έδειξε, ας πούμε, το στατιστικό η κάρτα στο πρώτο ημίχρονο κάπου 10-11 σουτ, εκ των οποίων μόλις τα δύο στο στόχο, ενώ η Brighton έκανε, νομίζω, περίπου τα μισά και είχε ένα στο στόχο, το οποίο ήταν και γκολ. Αυτό, δηλαδή, βέβαια, 100% ήταν ευθύνη του Μο, ο οποίος, πραγματικά, ναι, μεν έκανε τα ρεκόρ του, okay, 12 σουτ εναντίον κάποιες ομάδες, αλλά σπατάλησε σε πολλές περιπτώσεις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να έχουν μετατραπεί σε γκολ και να έχει τελειώσει. Δεν κόστησε ευτυχώς και σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πήραμε δίκαια μια νίκη, όσο και αν ήταν αγχωτική, την οποία χρειαζόμασταν και σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα του επόμενου παιχνιδιού, τη City με την Arsenal, το οποίο πραγματικά ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα. Μας φέρνει σε μια μικρή απόσταση ασφαλείας από την δεύτερη Arsenal, η οποία έχει και καλύτερη διαφορά τερμάτων, σας το υπενθυμίζω, και η οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι σε ενδεχόμενο στραβοπάτημά μας θα βρεθούν σε θέση ισχύως. Και αυτό δεν το θέλουμε.
Γιατί έχω την αίσθηση πως η ομάδα, η Λίβερπουλ και όχι ο Κλοπ, η Λίβερπουλ. Ο Κλοπ δεν παίζει μόνος του. Ο Κλοπ έχει 11 παίχτες που βάζει μέσα. Επειδή πολλοί έχουν λησάξει να το πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα για τον Κλοπ. Όχι. Η ομάδα το παίρνει για την ιστορία της. Απλά θα καταγραφεί ότι ο Κλοπ ήταν προπονητής της. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκολλήστε το μυαλό σας από την κλοπολατρία και εστιάστε στο ότι πρώτα απ' όλα είναι αυτό εδώ. Έτσι, σας το δείχνω κιόλας. Αυτό. Είμαι κάθετας αυτό. Κάθετος. Δεν το διαπραγματεύομαι καν. Πρέπει να μάθετε, να πάρετε απόφαση μάλλον, ότι πάνω απ' όλα είναι ο σύλλογος. Χωρίς το σύλλογο δεν υπάρχει κανείς τους. Να τα λέμε όλα. Θα αφήσω στο τέλος τον Έντο, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός εκεί που χρειαζόταν, στο παιχνίδι. Για να το γυρίσουμε λίγο στην αυτή, γιατί τον ξέχασα τον Έντο. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, αλλά δεν ήταν και κακός. Σημασία λοιπόν έχουν οι τρεις βαθμοί που πήραμε, όσο και αν δυσκολευτήκαμε. Και κοιτάζουμε πλέον τα δύο επόμενα παιχνίδια, ένα με τη Sheffield την Πέμπτη και ένα με την United την Κυριακή, τα οποία σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος της σεζόν δεν έχουμε την πολυτέλεια ούτε της ισοπαλίας. Το τονίζω αυτό, γιατί μια ισοπαλία, και αν ας πούμε κάνει το απόλυτο η Arsenal, που δεν είναι απόλυτο θα κάνει το απόλυτο, ωραίο στην ισοβαθμία αυτή τη στιγμή υστερούμε, λόγω της διαφοράς τερμάτων. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε να συμβεί και να χάσουμε πρωτάθλημα από την Arsenal στη διαφορά τερμάτων. Δεν θέλουμε να χάσουμε γενικά το πρωτάθλημα. Θέλουμε το 20 οπωσδήποτε, για ευνόητους λόγους. Και επειδή ζει ο Κυραλέκος, καλό είναι να του κάτσει το λαιμό το 20 μας. Αυτά εν ολίγης, όσο και αν δυσκολευτήκαμε, που δυσκολευτήκαμε, αυτή είναι η αλήθεια, από μια ομάδα η οποία έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κατοχής σε παιχνίδι, σας το έδειξα και στην παρουσίαση, 60% είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί σαν ακορντεόν, την βλέπετε ότι ήταν πολύ συμπαγής όταν αμυνότανε και πολύ εκρηκτική σε αντιπιθέσεις της. Πολύ καλή δουλειά ο Ντεζέρμπι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτός θα είναι ο διάδοχος του Γερμανού ή ο Αμορίν ή η Μαρία Πεταγιώτησα. Δεν το ξέρουμε στην ουσία. Μπορούμε να κάνουμε διάφορες συνειρμικές υποθέσεις, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα, γιατί πολλά πράγματα δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Συγγνώμη. Να κλείσω με το γεγονός ότι χτες είχαν ρεκόρ προσέλευσης κοινού στο Anfield με 60.061 εισιτήρια, εκ των οποίων τα 10 εισιτήρια αυτά ήταν για μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Λίβερπουλ. Απευθείας από την ομάδα και τηρώντας τον κανονισμό, κάποιοι επίσης αναγκάστηκαν, επειδή η ομάδα έκανε περικοπές στα εισιτήρια σε όλα τα κλαμπ στον κόσμο τα τελευταία 3 χρόνια, αναγκάστηκαν να πάρουν από ατζέντιδες ή να πάρουν τα πακέτα, τα οποία είναι πανάκριβα, αλλά μας οδηγούν σε ακριβές επιλογές, διότι πρέπει να ζήσουν και οι ατζέντιδες. Αυτά, να επαναλάβω, δυσκολευτήκαμε, αλλά κερδίσαμε. Και αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Να ευχηθώ εκ νέου καλή εβδομάδα σε όλους, καλό μήνα. Και θα τα πούμε σύντομα αύριο με την παρουσίαση του παιχνιδιού της Πέμπτης. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Σε ευχαριστώ που ήταν παρέα μου. Περιμένω τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Γεια σας.